Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμς του ήχου ο Χριστάρας ο Κιώσης. Έτσι, μπράβο. Καλησπερίζουμε και όσους μας ακούτε, ακροατές, ακροάτριες, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Και φυσικά τον κόσμο του Ηρακλή, στον κόσμο του Ηρακλή μια μεγάλη καλησπέρα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με όλα τα θέματα όσα υπάρχουν. Θα έχουμε και το σχόλιο του Στέφανου Σωτηρόπουλου σε λίγο. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Μία στο τόσο τα λέμε το παρεούλα. Παρέα με την Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. 2310-222-962 dadalabs.edu.gr και τα γραφεία της Data Labs βρίσκονται στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τρόπο επικοινωνίας, FM κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Επαναλαμβάνω μία λέξη, blue-libero-papaki-yahoo.gr για τα mail σας. Ο Μάνος γράφει στο καθιερωμένο του μήνυμα στην έναρξη της εκπομπής: Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να ψηφίσει και ό,τι αποφασίσουν η αυτόνομη θύρα 10 θα απέχει, αλλά θα τους υποστηρίξουμε και θα ακολουθούμε. Είναι το μήνυμα του Μάνου. Περιμένω και των υπολείπων όπως στέλνετε κάθε μέρα. Ακόμα πάντως, Γενική Συνέλευση δεν έχει ανακοινωθεί. Ήταν να γίνει αύριο. Τετάρτη έχουμε, είναι 7 και 10. Περιμένουμε με ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Το ποδόσφαιρο μας έχει κουράσει πάρα πολύ, όλους μας, μα όλους μας. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είτε κάποιοι συμφωνούν, είτε κάποιοι διαφωνούν, ό,τι αποφασιστεί θα ακολουθηθεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και... Επαναλαμβάνω, πολλοί διαφωνούν, πολλοί συμφωνούν, επιχειρήματα υπέρ του να διαφωνούν αρκετά που στέκουν, επιχειρήματα υπέρ του να συμφωνούν επίσης. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαλώνουμε πάλι μεταξύ μας. Αυτό που είναι να αποφασιστεί, ας αποφασιστεί, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί πλέον είναι αστείο το όσο πιο γρήγορα γίνεται που λέμε, έχουμε φτάσει 4 Σεπτεμβρίου. Τα έχουμε πει όλο το καλοκαίρι το τι έπρεπε να γίνει και δυστυχώς δεν έγινε. Εγκλημάτισαν συγκεκριμένοι άνθρωποι περιμένοντας τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο περιμένανε, και φτάσαμε εδώ στο διατάφτα να ακούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη το ότι ο Ηρακλής θα παίξει την τέταρτη τάξη κατηγορία. Φυσικά όσοι το λένε ως θετική εξέλιξη το λένε γιατί επαναλαμβάνουν και όντως ισχύει αυτό ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε όμως να πανηγυρίζουμε το ότι ο Ηρακλής θα παίξει την τέταρτη κατηγορία. Ο καθένας το τι θα έχει μέσα του, το τι θα κουβαλάει μέσα του, αν πονάει, αν ξεφυσάει, αν του αρέσει, αν δεν του αρέσει, το ξέρει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ας γίνει με το καλό η Γενική Συνέλευση, να πάρθει η όποια απόφαση πάρθει και να δούμε τι θα κάνουμε. Στο βόλεϊ γίνεται χαμός, όχι στο βόλεϊ του Ηρακλή. Και να καταλάβετε το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και το τι αγώνας έγινε για να πάρθει φέτος η αδειοδότηση. Η ΑΕΚ οριστικά σήμερα είναι εκτός Volley League. Δεν κατέθεσε ούτε σήμερα φάκελο. Βγήκε επίσημα ανακοίνωση από τη Λίγκα. Και εκτός απροόπτου, τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Πανβοχαϊκός. Και δεν αποκλείεται να δούμε πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, με 8. Έχουν σφίξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ο Εθνικός ζήτησε και σήμερα παράταση. Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται στο βόλεϊ σε άλλο άθλημα δεν έχει γίνει ποτέ των ποτών. Έτσι, από την πρώτη στιγμή θα υπήρχε μια επιτροπή που θα έλεγε: δεν έχεις άδεια. Γεια σας. Εδώ έχουν δώσει 3-4 παρατάσεις. Η πρώτη παράταση ήταν νομίζω τον Ιούλιο και έχουμε φτάσει 4 Σεπτεμβρίου και ακόμα οι ομάδες αυτές ζητούν παράταση όπως έκανε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Παμβαχαϊκός. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε
ότι αν εξαιρέσεις Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, αυτό δείχνουν και με τις μεταγραφές που κάνουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και για τον Ηρακλή εξακολουθούν και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ο Ηρακλής να μετατραπεί σε έναν εθνικό, σε έναν Ηρακλή Χαλκίδας. Τα λέω αυτά τα παραδείγματα γιατί οι ομάδες που ξεκίνησαν πέρυσι δεν κατάφεραν καν να συμμετέχουν μετά στο πρωτάθλημα. Έφυγαν νωρίς-νωρίς. Δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό. Δεν είναι ότι μόνο παίρνεις αδειοδότηση, είναι ότι πρέπει να είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου, στους διακανονισμούς σου, στις ημερομηνίες σου. Από την άλλη ταυτόχρονα φεύγουν ομάδες και καλές ομάδες. Δυνατές, όπως θα ήταν η ΑΕΚ, όπως θα ήταν ο Παβοχαϊκός, ακόμα και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, που δίνουν το δικαίωμα στον Ηρακλή να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Για να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι σωστός και σταθερός στα οικονομικά του. Καλό είναι λοιπόν, αν μπορεί να γίνει, να γίνει ένα ακόμα ντούστα διαρκείας. Θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη όθηση στην ανδρική ομάδα βόλη του Ηρακλή για τους λόγους που προαναφέραμε. Ο φίλος Ατώλης γράφει: καλησπέρα Γιώργο, θα έρθω να φτιάχνουμε μαζί εκπομπή. Ο Λαμπαοτάρης 7-8 στα μπλε. Εντάξει, μην το... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστικό το μήνυμά σου, αλλά... Ο Θωμάς, καλησπέρα στο γαλάζιο πλανήτη. Δυστυχώς ο πονοκέφαλος συνεχίζεται. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή δύναμη και σε σένα φίλε Θωμά, από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Τον βρήκαμε. Είμαστε σε αναζήτηση του Στέφανου για να τον έχουμε σε λίγο κοντά μας για το καθιερωμένο του σχόλιο εδώ στην ώρα για μπλε. Έχουν προκύψει ήδη δεδομένα πάντως αν προχωρήσει το θέμα με το αφημί του Άρη Παλαιχωρίου για το ότι για μία σεζόν την τωρινή δηλαδή που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής, εγώ θα το λέω σε 3 λεπτά, okay. Εγώ θα το λέω Δέλτα Εθνική γιατί είναι Δέλτα Εθνική. Τώρα να το λέμε Γάμα Εθνική ενώ είναι τέταρτη κατηγορία είναι λίγο αστείο. Έως πολύ αστείο. Άσε που ο κόσμος μπερδεύεται. Ακούει Γάμα Εθνική και νομίζει ότι θα ανέβουμε 2 χρόνια και θα παίξουμε Super League. Με, δεν είναι έτσι. Είναι Δέλτα Εθνική. Η Γάμα Εθνική. Γιατί είναι Super League, Super League 2, Football League, Γάμα Εθνική. Άρα μιλάμε για τέταρτη κατηγορία. Τέταρτη κατηγορία που ξυπνά αναμνήσεις του 2011, πόσο μάλλον όταν βλέπεις ότι στον όμιλο του Ηρακλή είναι η Νέα Καλλικράτεια. Είναι και αυτό ένα που λίγο σε σφίγγει. Όχι λίγο, πολύ. Αγροτικός Αστέρας, Μακεδονικός, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Θερμαϊκός Θέρμης, Αλμοπός Αριδαίας, Θεσσαϊκός, Αναγέννηση Γιαννιτσών, Θύελλα Σαρακινών, Νέα Καλλικράτεια, ΑΟΣ Ειρήνα, Αστραπή Μεσοποταμίας, ΠΑΣ Φλόρινα, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας, Νίκη Αγκαθιάς. Αυτός είναι ο όμιλος του Άρη Παλαιοχωρίου, που αν ο Ηρακλής προχωρήσει τη διαδικασία θα παίξει σε αυτόν τον όμιλο. Όλη τη χρονιά στο site της ΕΠΟ, στα δελτία τύπου της Ομοσπονδίας και όπου αλλού τέλος πάντων, θα γράφεται ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου κέρδισε τον ΠΑΣ Φλόρινα. Άσχετα αν ο Ηρακλής θα κατεβαίνει με μπλε άσπρο, με τον Ημίθιο και θα τον αποκαλούμε φυσικά όλοι Ηρακλή. Αυτό θα ισχύει για μία σεζόν, γιατί όπως δήλωσε πρόσφατα μέλος της ΕΠΟ, δεν πρόλαβαν τις ημερομηνίες, άργησαν και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα αναφέρεται στο site της Ομοσπονδίας Άρης Παλαιοχωρίου, του χρόνου θα αλλάξει και εκεί η ονομασία. Έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή τα όσα συνέβησαν πριν 2 χρόνια. Επαναλαμβάνω, γιατί δυστυχώς το έχω πει πάρα πολλές φορές, εάν πούμε καλημέρα θα μας κατηγορήσουν αυτοί που αγαπούν την καληνύχτα ότι δεν είπαμε καληνύχτα. Αν πούμε καληνύχτα θα μας κατηγορήσουν αυτοί που αγαπούν την καλημέρα ότι δεν είπαμε καλημέρα. Άκρη δεν βγάζουμε, οπότε ας αποφασίσει. Ας αποφασίσουν όσοι αποφασίσουν. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία εδώ μέσω της εκπομπής το τι θα αποφασίσουν. Την άποψή μας την καταθέσαμε, την ψυχούλα μας την καταθέσαμε. Ταπεινά, όμορφα και ωραία. Από εκεί και πέρα, αν αρέσει σε κάποιον, αν δεν αρέσει σε κάποιον, ο καθένας έχει την άποψή του. Το πόσο αγαπάει ή όχι η εκπομπή αυτή τον Ηρακλή,
το κρατάμε για μας. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω και να δώσω τώρα την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο που είναι στην γραμμή μας. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μην πολλά παράπονα ακούω. Τι έγινε. Μην απαντήσεις το τι γίνεται. Στο βράζι και ναι. Το... Γιατί ο φίλος σου ο Μάνος κάθε μέρα όλο ποιήματα μου στέλνει στην εκπομπή. Μην μου το κάνεις και εσύ. Ωραία. Ναι. Κοίταξε. Τα πράγματα είναι όπως έχουν, όπως ακουστήκανε. Όπως είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι κάτι τέτοιο θα γινότανε. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι, και επειδή μίλησα φυσικά και με τα παιδιά στην αυτόνομη σειρά 10, ναι, και μίλησα με ανθρώπους, η αλήθεια είναι ότι θα κρατήσουν μία απόσταση από όλο αυτό, γιατί όλα τα έχει χρεωθεί ο σύνδεσμος όλο αυτό το καιρό. Έτσι λοιπόν είναι ο καιρός, άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη και πολλές φορές χρεώναν για οτιδήποτε το σύνδεσμο να αναλάβουν μία ευθύνη, να ξεκινήσουν κάτι και να δούμε αυτό το πράγμα πώς θα προχωρήσει. Στο γήπεδο εγώ προσωπικά, όσο και να είμαι πικραμένος, όσο και να στεναχωριέμαι, όσο και να μην έχω και πάρα πολύ όρεξη να το κάνω, θα πάω. Όσο και να σε πονάει αυτό το Άρης Παλαιοχωρίου που θα βλέπεις στο site της ΕΠΟ για παράδειγμα. Πάρα πολύ. Γιατί ένα χρόνο το ξαναλέω Στέφανέ μου, το Άρης Παλαιοχωρίου θα βλέπουμε. Το ξέρω. Βέβαια, και πολλά άλλα, έτσι, είναι, και τα προπέρσινα και είναι πολλά. Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν από γενική συνέλευση. Αν και η οποία ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί ήταν να γίνει αύριο, δεν ξέρω αν έχει πάρει το αυτί σου κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από το δημοσίου. Όχι. Νομίζω θα γνώριζα κι εγώ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έπρεπε από πριν να γίνει μια γενική συνέλευση για αυτό το θέμα. Πριν πάνε λες να κλείσουν τον deal όσοι το έκλεισαν τέλος πάντων. Ναι, αλλά βέβαια μετά εκεί θα σου πούνε ότι θα έπαιρνε μεγάλη διαθέση το θέμα, θα είχαμε πόδια το ένα το άλλο, εγώ το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως. Η λογική τους ήταν, συγγνώμη, σε διακόπτω, η λογική τους ήταν να φέρουν στη Γενική Συνέλευση μια ολοκληρωμένη υπόθεση, να μην είναι στυλ Βόλου ότι θα το κάνουμε, θα συμφωνήσουμε, θα. Σου λέει φέρνουμε αυτό, φέρνουμε αυτό, το έχουμε τελειώσει, έχουμε βάλει και δικηγόρους. Περιμένουμε το OK της συνέλευσης για να το ολοκληρώσουμε. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Ακριβώς. Βέβαια τώρα ευελπιστώ η συνέλευση αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ναι. Και εκεί να ακουστούν απόψεις, και εκεί να δούμε το τι μελιγενέστε, να δούμε ποιοι στηρίζουν αυτή η προσπάθεια, ποιοι δεν την στηρίζουν, ποιες θα είναι οι επιλογές αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα αναλάβουν να προχωρήσουν αυτή η προσπάθεια. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα δούμε. Και πρέπει να τα δούμε σε μια συνέλευση η οποία για μία ακόμη φορά δυστυχώς θα είναι ιδιαίτερα στενάχωρη. Πολύ. Και άργησε πάρα πολύ. Άργησε πάρα πολύ. Προφανώς δεν υπήρχε το εύνασμα να γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν μπορούσαν να βρουν να συμφωνήσουν. Δεν υπήρχε θέμα συζήτησης. Θέμα συζήτηση, καταλαβαίνεις πως το λέω έτσι. Κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή να μην μαζευτούμε μόνο για να πούμε τον πόνο μας. Σωστά. Δεν υπήρχε θέμα συζήτησης. Οπότε θα δούμε. Δηλαδή... Όλο το κακό ήταν αυτή η τετράμινη καθυστέρηση. Εγκληματική καθυστέρηση. Δεν γίνεται 4 μήνες. Το είχαμε συζητήσει και τις προάλλες. 4 μήνες να μην μπορείς να δώσεις μία λύση. Το μπορείς απευθύνεται σε όποιον θέλει να τα ακούσει. Όποιος είναι αυτός που ασχολήθηκε τέλος πάντων ή όποιοι είναι. Δεν μπορεί 3 μήνες να περιμένεις τον Τόν Παπαδόπουλο. Δεν γίνονται αυτά. Κοίτα να δεις. Επειδή φωνάζαμε και εγώ και εσύ και άλλος κόσμος, πολλής κόσμος, για αυτή την ιστορία. Είδαμε τελικά που κατέληξε. Αυτή η καθυστέρηση δηλαδή και όλο αυτό το πέρα δόθε, ήρθα, ξαναέφυγα, ξαναέκανα συνέντευξη, όχι θα πάρω την ομάδα, όχι θα πάρω αφημί, όχι το ένα, όχι το άλλο, είδαμε που κατέληξε. Και όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως έλεγε ότι θα βάλει 50 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα 150 από τον Ηρακλή, ναι, θα ξέρει ο κόσμος ότι και σε αυτό συμφωνήσανε στον Ηρακλή. Και τότε ο υπεύθυνος της Επιτροπής του ΓΣ, ο Χότης ο Θεός, του είπε πολύ ωραία, φέρε μας ένα χαρτί το οποίο έχει συμφωνήσει για αυτό το οποίο λες για του χρόνου. Και αν το φέρεις εμείς θα βρούμε τα λεφτά.
Κατευθείαν. Ναι. Τα 150. Ένα τέτοιο χαρτί. Ένα τέτοιο χαρτί δεν ήρθε ποτέ. Βέβαια αυτός έλεγε ότι για να φέρω χαρτί πρέπει πρώτα να δώσετε τα λεφτά. Καλά, αυτά. Εντάξει. Αυτά τώρα. Άσε με ρε Γιώργο, μην με κάνεις τώρα. Τι να κάνω, να μην σου το πω, αφού έτσι υπόθηκε. Τι να κάνω. Τζόμπαρ δαξής κουτρουμπέσεις. Άσε με ρε Γιώργο, άσε με. Σε παρακάνω. Σε παρακάνω. Θέλει πάντως πολύ γερό στο μάχη, γιατί νομίζω το αποτύπωσες όπως θα το αποτυπώσουν πολλοί. Βλέπω ένα πιτσιρικά τώρα 14 χρονών από τη Βέρεια που μας ακούει κάθε μέρα και γράφει όλη η γήπεδο ρε, είναι αυτή η λύση. Μακάρι να πάνε όλα καλά, με τίποτα αποχή. Δηλαδή θα πας στο γήπεδο, σίγουρα θα σε πονάει. Σίγουρα δεν είναι. Δεν μπορεί κάποιος να πανηγύρισει και να πει α, ωραία, πήρα ένα φημί και παίζω τέταρτη κατηγορία. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά βέβαια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το οποίο συζητάμε, πρέπει απαραίτητος να γίνει η Γενική Συνέλευση. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει απαραίτητος να ακούσουμε ανθρώπους, να δούμε το τι έχουν να πούνε, να δούμε τι σχεδιασμό έχουν. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Και να μάθουμε σημαντικές λεπτομέρειες για το όνομα, για το σήμα, για τα χρώματα, για το χρονικό ορίζοντα. Υπάρχουν τριετίες, υπάρχουν πενταετίες, υπάρχουν διετίες, δεν υπάρχει τίποτα. Για το ποιος θα μπει πράγμα. Να βάλει λεφτά. Γιατί ακόμα και στη ΔΕΛΤΑ Εθνική πρέπει κάποιος να μπει ή όλοι μαζί, ξέρω εγώ τι πλάνο θα υπάρχει για να προχωρήσει αυτή η ομάδα. Αν ανέβει, τι θα γίνει. Γιατί αν ανέβει, γίνεται ΠΑΕ. Αυτά τα έχω πει 1.000.000 φορές. Δεν πρέπει να μας πει κάποιος όταν γίνει ΠΑΕ του χρόνου. Πες ότι κάνουμε πρωταθλητισμό και του χρόνου ο Ηρακλής είναι στη Football League. Προχθές είχα μια τυχαία συνάντηση με έναν φίλο ο οποίος είναι Ηρακλειδέας, ο οποίος ήταν τότε στην προσπάθεια που έγινε η ομάδα για να ανέβει κατηγορία και βοήθησε. Και αυτά ακριβώς του έλεγα. Του λέω εντάξει, είναι αυτή μια χρονιά, θα την καταπιούμε, θα παλέψει ο κόσμος, τέλος πάντων θα ανέβει η ομάδα. Μετά τι γίνεται την επόμενη μέρα, η οποία η εταιρεία γίνεται ανώνυμη και χρειάζεται υπογραφές, χρειάζεται διοικητικό συμβούλιο, χρειάζονται αυξήσεις μετοχού κεφαλαίου, χρειάζονται πρόεδροι. Ένα συγκεκριμένο μπάτζετ για να ξαναδιεκδικήσει άνοδο. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο, από ό,τι μου είπε, επειδή γινόντουσαν όλες αυτές σε όλο αυτόν τον καιρό, ότι θα βρεθεί και εκεί λύση. Τώρα ποια θα είναι η λύση και πώς θα είναι όλα αυτά. Όσο ξέρεις εσύ, ξέρω και εγώ. Και πλέον ο κόσμος δύσκολα να εμπιστευτεί ακόμα και να ακούσει για οποιαδήποτε λύση το παραμικρό, έτσι. Αν δεν το δει με τα ματάκια του. Την πατήσαμε μία, την πατήσαμε δύο, την πατήσαμε τρεις. Φτάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί σκέφτονται, ωραία, να κάνουμε αυτό που κάναμε, να σφίξουμε το στομάχι μας, να πονάει η ψυχούλα μας, θα πάμε στο γήπεδο, θα ανέβουμε. Μην σε δύο χρόνια πάλι ψάχνουμε νέο αφημί. Αυτό κοίταξε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ξαναπεί ότι παίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που γίνεται μια ανώνυμη εταιρεία, Γιώργο, δεν μπορείς να την προστατεύσεις. Ναι. Ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει το καθήκον του, παίρνει τα διαρκεία σου, στηρίζει την ομάδα, ενδεχομένως να μετέχει σε αυξήσεις μετοχού κεφαλαίου και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν μιλάμε για μετοχές. Έρχεται αύριο μεθαύριο ένας Τζον Βαρδαξής, παίρνει την ομάδα και ξαναμπαίνουμε στις ίδιες περιπέτειες. Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει, όσο το δυνατόν περισσότερο, να υπάρχει μια αυστηροποίηση πάνω στους κανόνες αποφάσεων του Ερασιτέχνη Ηρακλή μαζί με όλους τους υπόλοιπους μέσα σε μια συνέλευση για να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις για έναν άνθρωπο που θέλει να πάρει τον Ηρακλή. Ναι. Πρέπει να παίρνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις. Και να αποφασιστεί επιτέλους, πάνω σε αυτό που λες, το ποιοι θα αναλάβουν κάτι που όλα αυτά τα χρόνια δεν το είχε ο Ηρακλής, αυστηρό ελεκτικό μηχανισμό. Έλα αυτό, εδώ τον αυτό. Παπαδόπουλε, έλα εδώ Στέφανε, έλα εδώ Γιώργο, έλα εδώ Νίκο, όποιος είσαι τέλος πάντων. Δεν μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα ούτε ο ερασιτέχνης Ηρακλής, ούτε ο σύνδεσμος, ούτε κανείς. Εδώ μιλάμε για υπογραφές, για λεφτά, για ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Τουλάχιστον ο χι μεγαλομέτωχος να νιώθει ότι κάποιος τον ελέγχει, ρε παιδί μου. Ότι δεν κάνει ό,τι γουστάρει. Ότι δεν αυτό είναι... το 10%, το νόμιμο 10%, έστω, θα αυτό. Προσπαθήσει να... Αυτό. Έστω, τίποτα αυτό. Περισσότερο. Τώρα που είπες για 10% και ερασιτέχνη, με αφορμή τα όσα μας είπε εδώ ο Μιχάλης ο Γιάμπαστος,
που τον γνωρίζεις φαντάζομαι και εσύ. Ναι, ναι. Εξαιρετικός νομικός. Από την πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη, είναι περιττό να πω ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για τον Ηρακλή, τι αδικίες έχει υποστεί ή οτιδήποτε άλλο. Και ναι, ήταν λίγο, ξέρεις, μια συνάντηση να την κάνουμε λίγο εθιμοτυπική, να γνωριστούμε και βλέπουμε. Ναι. Αυτή τη φορά σε σχέση με τις υποσχέσεις του Βασιλιάδη δεν υποσχέθηκε κάτι ο συγκεκριμένος. Και περιμένουμε καμιά τροπολογία το 2058 για το ΓΣ, που ο ΓΣ το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει τεράστια προβλήματα. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Όταν είχε έρθει η Τρόικα και μας λέγανε ότι είναι η Τρόικα αυτή η οποία αποφασίζει και τα λοιπά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, όλα αυτά τα οποία ακούγαμε τότε, τους είχε πει το εξής. Χρέη τα οποία θα βάζετε με προσαυξήσεις και πρόστιμα, 500 και 600 και 700 εκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρωθείτε ποτέ. Γιατί δεν κάνετε μεγάλους διακανονισμούς να παίρνετε έστω χρήματα? Δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Να κερδίσει ποτέ το κράτος έστω με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο χρήματα το κράτος. Γιατί έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο χρέος δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρεις ποτέ. Ήταν μια ιστορία η οποία ήταν των 6 εκατομμυρίων, των 8 εκατομμυρίων. Με προστατεύσεις και πρόστιμα την πήγανε 500. Και πήγανε, ναι. Ναι. Ξέφυγε. Ποιος θα πληρώσει κάτι τέτοιο? Και κάποιος θα πει, ναι, αλλά θέλω να φάνε τα εκτάρια εκεί στο Ηρακλή. Δεν μπορούν ούτε αυτό να το κάνουν. Όσο αυτά είναι σε αθλητικές χρήσεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το Νοέμβριο υπάρχει ακόμα ένα δικαστήριο γι' αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά αν πάμε να χτίσουμε εκεί ξενοδοχεία ή τέτοια εκμετάλλευση κτλ., τι βοηθάει, εκεί θα μπορούσαν να κάνουν κατάσχεση. Όσο όμως είναι όπως έχουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή απορώ και με το κράτος. Δεν θέλει να έχει έσοδα. Να παίρνει ένα ποσό. Να κάνουμε μια συμφωνία και να τους δίνουμε, ας πούμε, το χρόνο 20.000, 30.000, 50, ξέρω. Από εκεί που δεν παίρνετε τόσα χρόνια τίποτα, τουλάχιστον θα παίρνετε αυτά εδώ που λες. Μα προς το συμφέρον του κράτους είναι. Και με το που θα ανοίξει το αφημί, λοιπόν ο ερασιτέχνης θα έχει έσοδα. Θα μπορεί να ξεπληρώνει τα χρέη του. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πνίγουν έναν ερασιτέχνη και δεν παίρνουν δεκάρα τσακιστή, ούτε μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία σκέφτεται να κάνουν. Δεν γίνεται. Και πέρα από το οικονομικό, θα έπρεπε να λένε ευχαριστώ σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο που έχει ένα τέτοιο κύτταρο στο κέντρο της πόλης. Χθες είχαμε εδώ φιλοξενούμενη την Ελεονόρα Τυροσιάδου και μου είπε το νούμερο των παιδιών που υπάρχουν στο στίβο του Ηρακλή και πέσαν όλα τα μικρόφωνα. 500 παιδιά, Στέφανε. Η Ελεονόρα κάνει μια σπουδαία δουλειά. 500 Ηρακλάκια είναι πολύ στο στίβο του Ηρακλή. Έτσι είναι. Χωρίς αφημί, χωρίς γάμα σίγμα δυνατό, με όλα αυτά τα, δυνατό οικονομικά εννοώ, έτσι, με όλα αυτά τα προβλήματα, με τροπολογία που δεν έχει γίνει ποτέ και έχεις σε ένα τμήμα που και σε άλλα τμήματα υπάρχουν, τέτοια νούμερα και στο κολυβητικό άμα πας και στα άλλα άμα πας πάλι τέτοια νούμερα θα βρεις. Είναι, δηλαδή πού να είχαμε και δυνατό οικονομικά ερασιτέχνη. Πόσα παιδιά θα υπήρχαν. Εγώ αυτό ειλικρινά να το ακούσουν, να το ξανακούσουν, να το λέμε συνέχεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Αντί το κράτος να έχει έσοδα, να παίρνει χρήματα και να τελειώνει εκεί η ιστορία. Μπορεί, γιατί ίσως ορισμένοι δεν πάβουν να λιγουρεύονται τα οικόπεδα, τα στρέμματα. Μα να σου πω τι γίνεται. Με τον τρόπο τους, έτσι. Ναι, ναι. Αν αύριο υπήρχε μια επίσημη, δηλαδή, όσο και να τα λιγουρεύονται, ξανά θα το πούμε για μια ακόμη φορά. Στις ερασιτεχνικές χρήσεις δεν μπορούν να δεν μπορούν να βάλουν χέρι, όχι, δεν μπορούν να βάλουν χέρι. Αλλά με το νου τους αυτοί τα ονειρεύονται. Μπορούν να τα ονειρεύονται. Θυμάσαι εκείνο το πρωί που τρέχαμε στον Τζιτζικώστα πόσοι είχαμε μαζευτεί σε 5 λεπτά γιατί είχε βγει εκείνο το χαρτί ότι πάνε να τα πάρουν. Με το έτσι θέλουν. Καλά, τώρα ναι, εννοείται. Πόσα χρόνια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι θέλουν δηλαδή στην πόλη, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, τέλος πάντων. Μιλάμε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν. Και φυσικά δεν το πετύχανε, γιατί εννοείται. Εννοείται. Και μας δικαίωσε φυσικά η δικαιοσύνη. Νωρίτερα διάβασα τον όμιλο του Ηρακλή, αν προχωρήσει η ιστορία. Με έπιασε το στομάχι, με έπιασε καρδιά, με έπιασε ο εγκέφαλος. Ό,τι κύτταρα έχω στον οργανισμό μου, με πιάζαν όλα. Τι έγινε? Τι θες να σου διαβάσω?
Τον όμιλο του Ηρακλείου στη Δέλτα Εθνική. Α, ναι, τους ξέρω. Τα είδες, ε? Τους ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μέρος του σώματός σου που δεν πιάστηκε λίγο έτσι από... Εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει. Το έχουμε ξαναζήσει. Πήγαμε σε ένα χωριό με 40 μποφόρ κάπου στις Σέρες. Πώς λεγόταν. Πώς λεγότανε. Στις Σέρες, ε. Που έβαλε γκόλ ο τέτοιος, ο... 0-1. 0-1, ναι. Τώρα και το σκόρερ έχω ξεχάσει. Τέλος πάντων. Έχουμε πάει, έχουμε αλωνίσει χωριά, άστο. Θα ξαναπάμε Καλλικράτη, όπως φαίνεται. Θα ξαναπάμε Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων, η Μαθίας που ήμασταν εκεί πάνω στα σουβλάκια στη Σκεπή. Και κάναμε περιγραφή. Θα την κάνουμε την περιήγηση, σε μια χρονιά είναι. Από εκεί και πέρα με πολύ πίκρα και πολύ πόνο. Πραγματικά. Πολύ, πολύ, πολύ. Εγώ το λέω προσωπικά, ε. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Εγώ προσωπικά θα ακολουθήσω. Τώρα, πιστεύω ότι και όλοι όσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι αρρώστια. Ξεκάθαρα. Και θα ακολουθούν, εγώ θεωρώ, και άτομα που δεν το θέλουν καθόλου αυτό. Εννοείται. Γιατί εγώ το θέλω. Δεν μπορούν να το δεχτούν ότι ολόκληρος Ηρακλής πάει να πάρει αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Αλλά θα είναι εκεί. Ούτε εγώ. Θα είναι εκεί. Ούτε εγώ το χωνεύω, Γιώργο. Το λέω και πάλι. Ούτε εγώ. Τι θα κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχω φάει κόλλημα τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ το σκόρερ. Το 9 φορούσε μπροστά στην κορυφή ήταν. Έλα μωρέ τώρα. Με κόλλησες. Αν το θυμάται κάποιος, ας το στείλει, γιατί έχω τιλτάρει. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Αναγέννηση Σερών ήταν. Όχι. Αναγέννηση Σερών. Ναι, ρε φίλε. Ήταν αναγέννηση Σερών. Ναι, ρε φίλε. Ή λέω βλακία. Αναγέννηση λέγεται και το χωριό. Ναι. Πάνω στα δέντρα είχαμε κόσμο. Τι πάνω στα δέντρα. Πάνω στα δέντρα. Και είχε αυτόν τον αέρα. Χαμός. Με το συγχωρεμένο το Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Ναι. Οπότε τα έχουμε κάνει, τα έχουμε αλλονίσει αυτά όλα. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το συνηθίσουμε κιόλας. Να το κάνουμε βίωμά μας αυτό το πράγμα. Ασόψετε ο μεγαλομέτωπος, ο οποίος σκεφτόταν, μας έλεγε ότι θα πάρουμε αφημιά, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Είχε 5 επιχειρήσεις και όλα αυτά. Θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο, είχε υποθεί σε εκείνη τη συνέντευξη. Θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Ναι. Και δεν γνωστάω πουθενά είχε υποθεί. Το 99% είμαστε στην Αλφα Εθνική. Ασόψετε όλα αυτά. Αυτό το είπε ο κύριος Χατζόγλου. Ο Χατζόγλου το είπε, ναι. Μετά σου λέει ο άλλος, γιατί να μην τρελαθώ. Ακούει τη μια μέρα 99% θα παίξουμε Super League και την άλλη μέρα θα δει τη νίκη αγκαθιάς Ηρακλής. Ναι, ακριβώς. Τι να σου κάνει ο άλλος μετά, να μην του γυρίσει το μυαλό. Ο φίλος ο Νίκος λέει, άντε λέει, θα πάμε και Μεσοποταμία. Ηράκ, καλησπέρα. Ναι, γιατί μια ομάδα είναι, πού την Αστραπή Μεσοποταμίας. Αστραπή Μεσοποταμίας. Μεσοποταμίας πρέπει να είναι. Πού είναι η Μεσοποταμία? Μεσοποταμία πρέπει να είναι Καστοριά, δεν ξέρω. Στο Ιράκ. Καστοριά είναι όντως. Δεν ξέρω. Χρήστο, έχεις καμιά ιδέα? Δεν ξέρω ούτε. Δεν ξέρω πού είναι. Θα τον γκουγκλάρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο χωριό. Η Θύελλα Σαρακινών. Στους πειρατές, όπως έγραψα στο Facebook. Αυτά, Γιώργο. Μπάσκετ βόλε, κάτσε. Πού πας, φεύγεις τώρα. Μπάσκετ βόλε. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις τίποτα? Τίποτα. Αυτά τα φιλικά και όλα. Εντάξει, κάποιοι τρελαίνονται τώρα με τις ήττες με τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Ολυμπιακός θα παίξει Ευρωλίγκα. Έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Είναι φιλικά προετοιμασία. Δεν είναι ο Ολυμπιακός της Α2 που έπαιξε με τον Ηρακλή δύο φορές στο Μέτσοβο. Είναι ο Ολυμπιακός με Σπανούλιδες, με Αμερικάνους, με τα πάντα όλα που θα παίξει Ευρωλίγκα. Από αυτόν τον Ολυμπιακό έχασε ο Ηρακλής 20-30 πόντους πόσο έχασε. Και τώρα θα παίξει την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και με τη Ρεάλ να παίξει. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίχτες δουλεύουν ούτως ώστε να γίνουν ομάδα και θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια στην Α1. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν πεντάδα ακόμα. Και εμείς έχουμε έτοιμη αποστολή. Έτοιμη αποστολή έχει ο Ηρακλής. Α, δουλέψει και θα δούμε. Το μπάσκετ όπως και το ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο να γίνεις ομάδα, να φτιάξεις αποδυτήρια όπως είχα πει, να μπορέσεις να παίξεις
στις αρχές των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο 70% που μπορείς και σιγά σιγά σταδιακά να φτάσεις μεσούς περιόδους στο 100%. Έτσι είναι. Δεν, κακά τα ψέματα. Δεν μπορούν από την μία μέρα στην άλλη να πούνε πέντε παίκτες και να παίξουν το μπάσκετ που θέλουν. Δεν γίνεται. Όχι, βέβαια. Έχει επαγγελματίες παίκτες. Μακάρι όλοι αυτοί οι παίκτες να κάνουν αυτό το σύνολο που η ομάδα φέτος θα δίνει χαρές και χαμόγελα στον κόσμο, γιατί του λείπει το χαμόγελο του κόσμου. Και βεβαίως και στο βόλεϊ το ίδιο ακριβώς. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πριν δώσουμε λεπτομέρειες για το βόλεϊ, γιατί θα έσκαγα, ο Χιονίδης είχε βάλει τον γκολ. Ο Χιονίδης, ναι, από την Κατερίνη. Και το, ναι, το πλήρες όνομα της ομάδας είναι Οδυσσέας Αναγέννησης Σέρων. Α, αυτός εδώ. Ναι. Αυτός εδώ. Ο Ηρακλής είχε Κελπέκη, Τροήρη, Τριανταφυλλίδη, Παπαστεριανό, Χασιώτη, Οικονόμου, Σαπάνη, Κωστάκη, Γεωργίου, Κωνσταντινίδη, Χιονίδη. Έτσι, έτσι, έτσι. Την μπάλα την έπαιρνε αέρα. Την μπάλα την έπαιρνε. Πώς την έβαλε μέσα, πώς κατάφερε πήγαμε και έβαλε. Πήγαμε εκεί σε μια ταβέρνα, τους πήγα εγώ, είχε ωραία σουτζουκάκια κάπου στο Λευκόνα, τελικά πέσαμε πάνω σε μνημόσυνο, κάτσαμε το μνημόσυνο, εκεί προμερά πράγμα. Γελάω τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, την κλείνουμε την παρένθεση. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Στο βόλεϊ, όπου έδωσα νωρίτερα την είδηση ότι η ΑΕΚ τέλος, ναι, και είναι πολύ κοντά στο τέλος. Βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τη Λίγκα. Η ΑΕΚ δεν συμμετέχει, ναι, στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ κοντά. Γιατί δεν κατέθεσε τίποτα. Ούτε σήμερα. Σήμερα έλεγε ακόμα μια προθεσμία. Η ΑΕΚ είχε πάρει καμιά 7-8 προθεσμίες. Όπως και ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος. Προφανώς είχε χρέη σε παίχτες. Είχε, ναι, είχε. Δεν διακανόνισε τίποτα. Και πολύ κοντά, ναι, στο να πούν το πείμα, Στέφανε, είναι όχι μόνο ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος, αλλά και ο Παμβοχαϊκός. Εδώ αυτό είναι έκπληξη. Για τον πάμε για πρωτάθλημα και... είτε 8-9, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, και πάμε και για wild card, που επίσης δεν έχουν πει σε ποια ομάδα θα τη δώσουν, από πιο χαμηλή κατηγορία, έτσι. Προφανώς θα τη δώσουν στη Ρόδο. Γιατί η Ρόδος έχει χρήματα. Παίζει και από Θεσσαλονίκη ομάδα. Στον Αρή. Στον Αρή. Όχι, όχι, όχι. Α, τέλος πάντων. Ο Άρης πέρυσι δεν ήταν το... Α2, φέτος ανέβηκε Α2. Φέτος ανέβηκε. Ναι. Κοίτα να δεις. Για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης ήξερα το τελευταίο καιρό ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Φύγαν οι χρηματοδότες. Επίσης αυτοί οι οποίοι ζητούσαν κάτι εκατοστά ευρώ διαρκείας, ενώ μπορούσαν, όπως κάθε χρόνο πηγαίναν στους Αλεξανδρουπολίτες και τους στείνανε 50 ευρώ και όλοι οι Αλεξανδρούπολοι βοηθούσαν αυτή την προσπάθεια. Όταν πήγαν να το αυξήσουν κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να γίνει. Γυρίσανε την πλάτη και σιγά σιγά απομακρυνθήκανε. Μια πολύ μεγάλη σχολή βόλεϊ, yeah, είναι ο Εύρος, τεράστια, yeah, σχολή βόλεϊ. Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη, εδώ χάθηκε Οριστιάδα. Μην ξεχνάμε δηλαδή, δεν ξέρω, στην Α2 δεν είναι η Οριστιάδα. Νομίζω, ναι. Πέρυσι έπαιξε Α1, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πρόπερση. Πρόπερση. Με εκείνα τα, με τα δύο τα μαυράκια που πηδούσαν στο Θεό, μου είχαν κάνει εντύπωση. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, το πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέτυχε ο Ηρακλής και πήρε αδειοδότηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Τρεις ομάδες πάνε να πούν αυτό το πείμα. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί κάποιος. Εδώ μιλάμε για τον Παμβοχαϊκό, που μέχρι χθες έπαιρνε παίχτες από όλες τις ομάδες. Είχε κεφάλαιο. Και είχε κεφάλαιο. Πολύ χρήμα. Βέβαια. Και επίσης το ότι δίνεται μια ευκαιρία να είσαι ακόμα πιο κοντά στην τετράδα αφού φεύγουν όλοι αυτοί. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε λεφτά. Για και να ακούσουν φορά, και οι παίχτες για αυτό το οποίο συνέβη. Κάποιοι παίχτες οι οποίοι κάνανε τα σκληρά καρύδια στον Ηρακλή, να αντιληφθούν ότι ο Ηρακλής, ό,τι και να γίνει, υπάρχει. Ότι είναι ένα τεράστιο κύτταρο του βόλεϊ. Ότι είναι η ομάδα η οποία έχει δώσει και θα δίνει πάντα στο ελληνικό βόλεϊ. Ας το αντιληφθούν κάποιοι παίχτες αυτό. Και δεν αναφέρομαι σε παίκτες οι οποίοι ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Ρόστερ. Ναι, ναι, για πρώην, για πρώην. Εντάξει, για πρώην αντιλήπτο. Ας το αντιληφθούν ότι έχει ο καιρός γυρίσματα και ο Ηρακλής θα γίνει πάλι. Σιγά σιγά. Εδώ έφτασε πόσες φορές το χείλος του γκρεμού και πάλι είναι ο Ηρακλής που ξέρουμε. Δηλαδή με τις χαρές, με τα ντέρμπι, με το γεμάτα γήπεδα, με όλα αυτά τα οποία θα συνεχίσουν να είναι έτσι πάντα. Αλλά και πρέπει τώρα... να βγει και η χρονιά σωστά, έτσι, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε θέματα. Γι' αυτό και επιμένω και ακριβώς λέω ότι χρειάζονται λεφτά. Ακριβώς, ακριβώς. Χρειάζονται λεφτά.
πιστεύω ότι κάτι τέτοιο σιγά σιγά ευελπιστώ να βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει χρήματα και να τον πει μια μέρα το Μάκη, Μάκη διοίκησε όπως διοικούσες και όλα θα πάνε καλά. Αυτό που αυτό έχεις περίμενε. Πει και άλλη φορά εδώ συζητώντας μαζί, ένας τρελός δεν υπάρχει ρε γάμοτο. Κανονικός τρελός. Κανονικός τρελός. Ένας καπετάνιος δηλαδή, αλλά να έχει και πολλά λεφτά. Δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το αντιλαμβάνονται. Ένας τρελός δεν υπάρχει εκεί έξω. Ώρες ατέλειωτες που κάνω με τον Μάκη τον Καλαϊτίδη, ώρες ατέλειωτες. Το πόσο καλά το ξέρει το βόλεϊ, Γιώργο, έχετε μιλήσει και μαζί. Ναι, βέβαια. Ξέρει ποια είναι η καλή περιστροφή. Ξέρει πώς χτυπάς από το 2. Ξέρει τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα. Ο Ηρακλής ανέκαθεν είχε κόσμο που ξέρει βόλεϊ. Όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος νόμιζε ότι θα πάρουν Βραζιλιάνο και τελικά πήρε Ουκρανό. Γιατί ο Ουκρανός ήταν πολύ μεγάλης και είναι πολύ μεγάλης ποιότητας παίχτης. Είναι τελικά από αυτούς που κοπανάνε, να ξέρεις. Καλύτερο επίθετο να είχε, γιατί θα μας δυσκολεύει. Ναι. Άμα σου πω τώρα να πεις πώς λέγεται, θα μου πεις. Όχι. Εγώ ξέρω όμως ότι σηκώνεται στο Θεό και κοπανάει. Τα βιντεάκια του είναι πολύ καλά. Μακάρι να είναι έτσι και στη δράση. Ο Νεβιαντόμσκι. Νεβιαντόμσκι. Αυτός. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Ο Στάνισλαβ. Ναι. Ο Στάνι. Τέλος πάντων. Στάνι θα θυμίζουμε το Στάνλι θα θυμόμαστε μετά. Θα ξεφεύγουμε. Είναι ένας επιθετικογενής ακραίος, ο οποίος θα βοηθήσει στο θέμα της επίθεσης και θα μπορεί να ξεκουράζει τον Καναδό. Θα έχουμε δηλαδή και τη δεύτερη επιλογή. Ήταν κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί που έκαιγε η μπάλα δεν είχαμε κάποιον να την τελειώνει. Έτσι. Δηλαδή με το στανιό, με blockout, κάποιος να τη ρίξει εκεί. Μπαπ, τέλος. Μην ξεχνάς ότι και πίσω από τον Καναδό είναι και ο Σακόγλου. Σακόγλου. Θα έχουμε δηλαδή πολύ δυνατή επίθεση. Παιδιά τα οποία θα κοπανάνε. Υποδοχή ή τι θα έχουμε, δεν ξέρω, θα δούμε και εκεί. Εκεί θα έχουμε, θα παλέψουμε. Θα κλείνουμε τα μάτια μας. Όχι. Τέλος πάντων. Θα βάζουμε τον παππού από την Άουσα να κάνει υποδοχή. Πρέπει να πάω προς το βουνό. Ο παππούς με την Άουσα έχει και άλλους επίκουρους φίλους να έρθουν να βοηθήσουν τους προπονήσεις. Φύγε καλή. Τι έχεις τώρα, να ανέβεις στο βουνό ή να το κατέβεις? Τώρα έχω να ανέβω, έχει συναυλία σήμερα και θα πάμε την καλύψουμε. Έχει συναυλία. Α, νόμιζα πήγες να σώσεις. Έλα, έχει πολύ ωραία συναυλία και είναι δωρεάν για τον κόσμο. Θα γίνει χαμός επάνω. Κάτσε, περίμενε. Μιλάς για το φράγμα της Θερμής. Ναι. Είναι ο Κατσαρός και ο Πλέσας. Είμαι διαβασμένος. Όλα τα ξέρεις. Είναι δυνατόν. Είμαι διαβασμένος. Ναι. Πάνε να ακούσεις το σαξοφωνό σου, άιντε. Πάνε να ηρεμήσεις. Ναι. Όλα τα γεροντάκια θα είναι εκεί μαζί με μένα. Χέρι-χέρι θα είστε εκεί. Χέρι-χέρι. Πάνε να ξεχαστείς να μην σκέφτεσαι τη Μεσοποταμία και την Αγκαθιά. Για πρώτες βοήθειες πάω και δεν πάω να ξεχαστώ. Το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, καλή δύναμη, Στεφ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αχ. Να κάνουμε διάλειμμα, πιστεύεις? Το χρωστάμε, ξεφύγαμε με τον Στέφανο. Βάλτο. Βάλτο και θα επιστρέψουμε. Δύο μηνύματα από τον φίλο τον Κωνσταντίνο από την Αθήνα μας ακούει. Καλησπέρα, μπορεί να μην χρειάζεται να αλλάζουμε όνομα γιατί έχουμε την ικανότητα να μαυρίζουμε αφημί, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Βοστόνη, άρα Γιωργάρα που καταντήσαμε από Χατζηπαναγή, Παπαϊωάννου, Κοφίδη και υπόλοιπους να έχουμε κάτι ονόματα. Εμείς εκεί, ό,τι και αν γίνει, πιστοί. Δύο ανακοινώσεις για έναρξη ακαδημιών, για έναρξη γραφών πιο σωστά να το πω όσον αφορά τις ακαδημίες του βόλεϊ. Το ΤΑΑ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη για τις εγγραφές των ακαδημιών του συλλόγου μας Αγόρια Κορίτσια εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο Κατσάνιο. Έλα και εσείς στην οικογένεια των πρωταθλητών και μάθε τα μυστικά του αθλήματος από τους έμπειρους προπονητές και προπονήτριές μας με όρεξη και μεράκι για δουλειά. Ώρες εγγραφής καθημερινά 9 το πρωί ως 9 το βράδυ στο Κατσάνιο. Ανακοίνωση και για το μπάσκετ. Ξεκίνησαν οι εγγραφές και τα τμήματα ακαδημιών μπάσκετ του Ηρακλή. Πρώτη συγκέντρωση το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο Ιβανόφιο 10.30 το πρωί, που μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις παροχές της Ακαδημίας. Να δούμε και το mail του φίλου του Παναγιώτη από την Πάτμο, πιστός και σήμερα.
Γιώργο, καλησπέρα. Τελικά η κατάσταση στο σημερινό Ηρακλή είναι μπρος γκρεμός, Άρης Παλαιοχωρίου και πίσω ρέμα. Μη συμμετοχή πουθενά. Δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε. Χαιρετισμούς Παναγιώτης από την Πάτμο. Είμαστε σε μια κατάσταση που υποφέρουμε μέσα μας. Εγώ είμαι σίγουρος. Μπορεί κάποιος να βγει να πει ότι κάνω λάθος, ότι ακόμα και αυτοί που προχώρησαν τον deal, ακόμα και αυτοί που τρέχουν όλη αυτή τη διαδικασία για να πάρθει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου, ακόμα και αυτοί πονάνε. Τους ενοχλεί. Δεν γίνεται να μην σε ενοχλεί, δεν γίνεται να μην πονάς, δεν γίνεται να μην βασανίζεσαι μέσα σου γιατί ο Ηρακλής έφτασε τόσο χαμηλά ή τον φτάσαν τόσο χαμηλά και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρος Ηρακλής να τρέχει τέτοιες εξελίξεις. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ο κόσμος που λέει ότι ό,τι και να είναι, όπου και να είναι, εγώ θα είμαι εκεί. Κοντά μας ήταν η Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Για εσάς που θέλετε να γίνετε expert στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-222-962, στο datalabs.edu.gr και επισκεφτείτε τα γραφεία της Data Lab στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Ζάχο, είσαι μόνος? Στέλιος, ωραία. Ζάχος, Στέλιος, Στέλιος, Ζάχος, 1-1. Σου παλία το λήξουνε για να μην μαλώνουνε κιόλας τα παιδιά. Ακολουθεί ράδιο... Υπάρχει ένα τραγούδι της Πολίνας, το θυμάσαι, ράδιο αγάπη μου που έλεγε κάποτε. Φοβερή επιτυχία. Ναι, στα αγγλικά η Queen Radio Gaga, ναι. Okay, εντάξει. Ράδιο Μαρμίτα όμως είναι αυτή τη φορά, ούτε Πολίνα είναι, ούτε Queen είναι. Δίνουμε σκυτάλη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Ορίστε, παρακαλώ. Πώς? Ναι. Είναι ακόμα, ζει ρε. Τι να κάνουμε, όλοι κάνουν λάθη σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτα Θεός, εδώ στην ώρα για μπλε, με 7 και 8. Με 7 και 8, ωραίο αυτό. Το απόγευμα, να είστε καλά.